Στις 28 Σεπτεμβρίου του 1966, μία φωτεινή πυρηνή μπάλα διέσχισε τον ουρανό της Αυστραλίας. Στις 10:58 π.μ. τοπική ώρα, κοντά στη Βικτόρια στην Αυστραλία, παρατηρήθηκε μία φωτεινή βολίδα να χωρίζεται σε τρία θράψματα, πριν εξαφανιστεί, με ένα σύννεφο καπνού πίσω του. Περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά ακούστηκε ένας θόρυβος και η γη σύστηκε. Τα θράψματα βρέθηκαν διάσπαρτα σε μια περιοχή μεγαλύτερη από 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το ένα είχε βάρος 680 γραμμάρια και μάλιστα διέριξε μια στέγη και έπεσε στο σανό. Η συνολική μάζα του μετεωρίτη που συλλέχθηκε υπερβαίνει τα 100 κιλά. Οι ειδικοί που το πλησίασαν διαπίστωσαν ότι είχε τη μυρωδιά της πίσας, αλλά πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είναι δυνατόν. Οι αναλύσεις που έγιναν στα δείγματα έδειξαν ότι ήταν πλούσια σε οργανικές ουσίες. Έτσι, ο μετεωρίτης Murchison, όπως ονομάστηκε, είχε κάτι πολύ ενδιαφέρον μαζί του. Περιείχε κοινά αμινοξέα τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ζωής. Όταν τα εξέτασαν στο μικροσκόπιο, οι επιστήμονες σοκαρίστηκαν. Τα θράψματα είχαν δομές σχηματισμένες από βακτήρια. Το πιο τρομερό ήταν ότι η χρονολόγηση απέδειξε ότι είχαν ηλικία 5 με 7 δισεκατομμύρια έτη. Αυτό σημαίνει πως οι βράχοι που έπεσαν στη Γη είναι πιο παλιοί και από το ίδιο το ηλιακό σύστημα. Η Αμερικανίδα πλανητική επιστήμονας Lindy Elkin Stanton σκέφτηκε μια εκπληκτική εξελικτική θεωρία. Θα μπορούσε σύμφωνα με εκείνη η ζωή στη Γη να μην φτιάχτηκε στη Γη αλλά πιο νωρίς σε πρωτοπλανήτες εμβρυϊκής κατάστασης που λειτουργούσαν ως φυτώρια για τη ζωή στη Γη. Μέχρι στιγμής οι επιστήμονες θεωρούν τον Άρη πρωταρχικό υποψήφιο για έβρεση εξωγήινης ζωής. Πίσω στη δεκαετία του 90, αυτός ο αριανός μετεωρίτης με την ονομασία Alan Hill 77005 εξέπληξε τον επιστημονικό κόσμο με ασυνήθιστα εγκλίσματα που μοιάζουν με απολιθωμένα βακτήρια, αλλά όλα αυτά είναι απλά περιστασιακά στοιχεία. Οι επιστήμονες θέλουν να ανακαλύψουν ζωή μόνοι τους στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη και σε αυτό βοηθάνε τα rover που σαρώνουν τον πλανήτη. Το 2022, το Perseverance Rover συνέλεξε αρκετά δείγματα πετρωμάτων από τον κρατήρα G0 στον Άρη, υποδηλώνοντας ότι πριν από περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια, μια μεγάλη λίμνη με ένα ποτάμι έρεαν σε όλη την περιοχή. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τέτοια οικοσυστήματα είναι γεμάτα ζωή και προηγούμενα δείγματα από τον κρατήρα G0 έχουν ήδη αποκαλύψει οργανικές ενώσεις. Αυτή τη φορά το rover μελέτησε δείγματα λάσπης από τον πυθμένα της λίμνης, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία για την ύπαρξή της. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν αριθμό ρεκόρ μορίων θηικών αλάτων σε μια εξατμιζόμενη λίμνη αλμυρού νερού στον Άρη, αυξάνοντας την πιθανότητα αρχαίας ζωής στον πλανήτη. Τα όργανα πεδίου του Mars Rover δεν ικανά να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αυτή την υπόθεση, επομένως τα δείγματα θα πρέπει να μελετηθούν σε ένα πλήρες εργαστήριο. Η NASA σχεδιάζει να επιστρέψει τα δείγματα στη Γη κάποια στιγμή μετά το 2027. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο rover του Άρη που ονομάζεται Curiosity μετρά τη σύνδεση της ατμόσφαιρας του Άρη και βρήκε ότι αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα με ελάχιστη μόνο ποσότητα οξυγόνου. Παρ' όλα αυτά, μετρήσεις που ελήφθησαν από το Curiosity για μια περίοδο σχεδόν 5 ετών στον κρατήρα Γκέιλ υποδηλώνουν ότι κάτι αναπνέει στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ανεξήγητες αιχμές στα επίπεδα οξυγόνου και μεθανίου στον Άρη κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του πλανήτη έχουν προβληματίσει τους επιστήμονες της NASA. Ωστόσο, το Mars Express Orbiter ανακάλυψε ένα λεπτό στρώμα από απορροφάτα ραδιοκύματα, οδηγώντας τους ερευνητές να υποθέσουν ότι μπορεί να υπάρχουν κρυμμένες υπόγειες λίμνες στον πλανήτη. Τέτοια εξωτικά υδάτινα σώματα είναι κοινά στη Γη και μερικά από αυτά περιέχουν βακτήρια που δεν χρειάζονται οξυγόνο για να επιβιώσουν. Παρόμοια πλάσματα μπορεί να κατοικούν στο χαμένο κόσμο των υπόγειων αριανών λιμνών, οι οποίες θα μπορούσαν να κρατούν ενδείξεις για τα πρώιμα στάδια της εξέλιξης. Παρά αυτές τις ακραίες συνθήκες, πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει ακόμα μια πιθανότητα ύπαρξης ζωής στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης. Οι ερευνητές εντόπισαν ένα μόριο που ονομάζεται φωσφίνη, το οποίο στη Γη παράγεται μόνο από ζωντανούς οργανισμούς ή από ανθρωπογενείς βιομηχανικές διαδικασίες. Αυτό οδήγησε στην πρόταση ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μορφή ζωής, πιθανώς μικροβιακή, που ζει στα σύννεφα της Αφροδίτης. Θα απαιτηθεί περαιτέρω εξερεύνηση και μελέτη της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης για να επιβεβαιωθεί η παρουσία ζωής στον πλανήτη. Αυτό θα συνεπαγόταν με την αποστολή εξειδικευμένων ανιχνευτών και οργάνων στην Αφροδίτη για τη συλλογή δειγμάτων και την ανάλυση της χημικής σύνθεσης της ατμόσφαιράς της. Ωστόσο,
η πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε τέτοιες ακραίες συνθήκες αμφισβητεί την κατανόησή μας για το τι είναι απαραίτητο για να υπάρξει ζωή και ανοίγει νέους δρόμους εξερεύνησης στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανίγνευση της φωσφίνης στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συνεχιζόμενης έρευνας και συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα. Ενώ η ανίχνευση της φωσφίνης θα μπορούσε ενδεχομένως να υποδεικνύει την παρουσία μικροβιακής ζωής, έχουν προταθεί και άλλες εξηγήσεις, όπως άγνωστες χημικές διεργασίες ή σφάλματα μέτρησης. Επομένως, χρειάζονται περισσότερες έρευνες και δεδομένα για να επιβεβαιωθεί η παρουσία της φωσφίνης και η πιθανή σύνδεσή της με τη ζωή στην Αφροδίτη, αν όμως ίσχυε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε την πιθανότητα να υπάρχει ζωή σε απροσδόκητα μέρη στο ηλιακό μας σύστημα, ακόμη και σε περιβάλλοντα που μας φαίνονται εχθρικά. Καθώς συνεχίζουμε να εξερευνούμε και να μαθαίνουμε περισσότερα για τους γειτονικούς μας πλανήτες, μπορεί να ανακαλύψουμε εκπληκτικά και συναρπαστικά πράγματα σχετικά με τις δυνατότητες εξωγήινης ζωής. Το 2017 οι αστρονόμοι έκαναν μια εκπληκτική ανακάλυψη. Μια σημαντική ποσότητα πάγου νερού βρέθηκε παγιδευμένη στους πόλους του Ερμή. Αυτό το έβριμα εγείρει το ερώτημα αν κάναμε λάθος, υποθέτοντας ότι όλο το νερό του Ερμή έβρασε στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με τον Δόκτωρ Ροντρίγκες, μπορεί να υπάρχουν απομονωμένες γωνιές στα έγκατα του Ερμή που προστατεύονται από τις ακραίες επιφανειακές θερμοκρασίες. Εδώ στη Γη, επιστήμονες μόλις τώρα άρχισαν να εξερευνούν βαθιά και ανάποστο το μυστηριώδες σπήλαιο Σέβη στο Μεξικό, όπου μπορεί να βρεθεί ένας ολόκληρος χαμένος κόσμος οργανικών κρυστάλλων και ασυνήθιστης ανάπτυξης. Ίσως υπάρχουν ακόμη και μικροοργανισμοί που ευδοκιμούν σε πλήρη απομόνωση από εμάς. Ποιος ξέρει. Είναι πιθανό οι πηγές ενός μικρού πλανήτη να κρύβουν ένα εξωτικό οικοσύστημα που αναπτύσσεται λόγω των κυμάτων στην επιφάνεια. Ωστόσο, δεν θα είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε τα μυστήρια των σπηλαίων του Ερμή στο επόμενο διάστημα, επειδή καμία διαστημική υπηρεσία δεν σχεδιάζει ακόμα αποστολές σε αυτόν τον πλανήτη. Ωστόσο, η NASA στοχεύει σοβαρά να αναζητήσει ζωή σε έναν άλλο μικροσκοπικό κόσμο πολύ πιο μακριά από τον ήλιο. Την άνοιξη του 1979, οι ανιχνευτές Voyager ήσταν στην τροχιά του Δία και οι εικόνες που έστειλαν εντυπωσίασαν τους χειριστές της αποστολής. Ανάμεσα στα μικρότερα από τα 4 μεγάλα φεγγάρια του Δία, η Ευρώπη μας αποκάλυψε μια παγωμένη επιφάνεια που διακλαδιζόταν από μυστηριώδεις λωρίδες. Παρόμοιες γραμμές μπορούν να φανούν στην επιφάνεια των ενεργών παγετώνων στη Γη, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει νερό κάτω από τον πάγο. Πώς όμως έφτασε στην Ευρώπη, η οποία λαμβάνει μόνο το 4% της ηλιακής θερμότητας σε σχέση με τη Γη? Επί του παρόντος, η Ευρώπη θερμαίνεται από τα παλιρροϊκά φαινόμενα του Δία, τα οποία απαιτούν την ισχυρή βαρύτητα του γίγαντα αερίου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των γεωλόγων, ο φλοιός πάγου της Ευρώπης, πάγους 10-30 χιλιόμετρων, κρύβει έναν ωκεανό βάθος έως και 100 χιλιόμετρων. Παραδόξως, η Ευρώπη, η οποία είναι μικρότερη από το φεγγάρι μας, περιέχει διπλάσιο νερό από τη Γη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτοι οργανισμοί στον πλανήτη μας εμφανίστηκαν στους ωκεανούς. Αυτός ο κρυμμένος υδάτινος κόσμος θεωρείται σήμερα το πιο κατάλληλο περιβάλλον για εξωγήινη ζωή σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Ωστόσο, υπάρχει ένα κόλλημα. Η άνοδος των υποβρύχιων συστημάτων στη Γη έγινε δυνατή από το γεγονός ότι μια επαρκής ποσότητα ατμοσφαιρικού οξυγόνου διαλύθηκε στους ωκεανούς της, παρέχοντας στα ψάρια και σε άλλους οργανισμούς κάτι να αναπνεύσουν. Προηγουμένως, οι επιστήμονες πίστευαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση εμφάνισης οξυγόνου στους ωκεανούς της Ευρώπης. Αλλά στις αρχές του 2022, ο γεωεπιστήμονας Mark Hess αναφέρει ότι παρατήρησε μια συνήθιστη διαδικασία στην επιφάνεια της Ευρώπης. Αποδεικνύεται ότι η ακτινοβολία διασπά τα μόρια του νερού στον πάγο σε υδρογόνο και οξυγόνο, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να φτάσουν στα μεγαλύτερα βάθη των ωκεανών μέσω μιας πολύπλοκης χημικής ανταλλαγής. Αν υποθέταμε πως υπάρχουν πλάσματα στην Ευρώπη, θα μπορούσαν να είναι τυφλές φάλαινες που μπορούν να κολυμπούν μέχρι το φλοιό για να αναπνεύσουν και μετά να βουτήξουν ξανά σε ζεστά στρώματα για να πάρουν λίγο θιούχο πλανκτόν, το οποίο δεν χρειάζεται οξυγόνο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, μην ξεχνάτε κάντε subscribe και ενεργοποιήστε το καμπανάκι.